στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου για ακόμη μία φορά σε όλους όσους είστε συντονισμένοι στο New Radio διαδικτυακά. Καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα, 1η Δεκεμβρίου 2017. Καλό μήνα. Άλλος ένας μήνας κοντά σας, η Αρετούλα. Άλλος ένας μήνας κοντά ο ένας με τον άλλον. Και άλλος ένας μήνας που θα τον διανύσουμε μαζί και με αυτή την εκπομπή. Την εκπομπή Διάπλους, ένα υπέροχο ταξίδι φωτός στη Μνημοσύνη, όπως κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το βραδάκι, Αρετούλα Live. Σήμερα σας έχω επιλέξει εκλεκτά, πολύ εκλεκτά άρθρα για την αρχαία Ελλάδα. Λύσαμε άγκυρες και το ταξίδι μας ξεκινάει για μία ώρα πίσω προς τα προγονικά εδάφη. Εύχομαι σε όλους μας καλή μας ακρόαση. Σήμερα ξεκινάμε να μιλήσουμε και να μάθουμε για τον ομφαλό της γης που είναι η Δελφή. Το άρθρο το παίρνουμε από τον Εκιβόλος, το blog Εκιβόλος. Δελφή λοιπόν, ομφαλός της γης. Της Γιώλας Αργυροπούλου Παπαδοπούλου, επίκουρος καθηγήτριας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μυθολογική και ιστορική αναδρομή. Οι Δελφοί, στην νοτιοδυτική πλευρά του Παρνασσού, υπήρξαν κατά την αρχαιότητα ένα σημαντικότατο πολιτικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο, σύμβολο της ενότητας του αρχαίου ελληνισμού επί πολλούς αιώνες και απετέλεσαν την έδρα του περίφημου μαντίου του Απόλλωνος. Ο χώρος ονομαζόταν αρχικά Δελφής, αρχαιοελληνική λέξη που σημαίνει μήτρα, κοιλιά. Λόγω του σχήματός του ή επειδή εκεί λατρευόταν κατά τη Μυκηναϊκή εποχή η μητέρα θεά γη. Επίσης η ονομασία Δελφή μας παραπέμπει στον Δελφό, ο οποίος ήταν γιος ή του Ποσειδώνος ή του Απόλλωνος και αδελφός του Παρνασσού. Ο μεν Δελφός είχε επινοήσει τη μαντική τέχνη με την εξέταση των σπλάχνων των θυσιαζόμενων ζώων, ο δε Παρνασσός μάντευε από τον τρόπο που πετούσαν τα πουλιά. Στους Δελφούς, κατά τη μυθολογία, συναντήθηκαν οι δύο αετοί που έστειλε από τα άκρα του σύμπαντος ο Δίας, τον ένα από την Ανατολή και τον άλλον από τη Δύση, για να βρεθεί το κέντρο του κόσμου. Η ιστορία των Δελφών χάνεται στα βάθη της προϊστορίας και στους μύθους των αρχαίων Ελλήνων. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ υπήρχε αρχικά ιερό αφιερωμένο στη γυναικεία θεότητα της γης, φύλακας του οποίου ήταν το τερατόμορφο φίδι Πίθων, γιος και προστάτης της θεάς γης. Ο Απόλλων, γιος του Διός, έφυγε από τον Όλυμπο με σκοπό να σκοτώσει τον Πίθωνα και να κατακτήσει αυτό το όμορφο και ιερό μέρος.
ο Θεός αυτός του φωτός, της χάρης, της μουσικής και της καλλιτεχνίας, σφάζοντας τον Πίθωνα, πρόσφερε στους Έλληνες τον θρίαμβο της κατατρόπωσης του πρωτόγονου ενστίκτου, οθώντας τους ταυτόχρονα στη δημιουργία καλλιτεχνημάτων σε όλους τους τομείς της μουσικής, της γλυπτικής και της συγγραφής. Μετά τη σφαγή του Πίθωνος, ο Απόλλων αυτοεξορίστηκε για να αυτοτιμωρηθεί και να εξαγνιστεί. Έπειτα επέστρεψε μεταμορφωμένος σε δελφίνι και οδηγώντας ένα καράβι με κριτικούς ναυτικούς, το οποίο έφτασε στην Κύρα, επίνιο των Δελφών. Έμειναν και αυτοί στους Δελφούς, έκτισαν το ιερό του Απόλλωνος και έγιναν ιερείς του. Ο Απόλλων στέφθηκε επισήμως άρχοντας και προστάτης των Δελφών, στο σημείο δε εκείνο όπου έγινε η σφαγή του Πίθωνος, ο ύψιστος των θεών Δίας έριξε τον ιερό βράχο μια τεράστια λευκή πέτρα σε σχήμα αυγού, και έτσι οι Δελφοί έγιναν γνωστοί στα πέρατα του τότε κόσμου ως ο ομφαλός της γης. Τα παλαιότερα ευρήματα στην περιοχή των Δελφών χρονολογούνται στην νεολιθική εποχή 4.000 π.Χ. και προέρχονται από το Κορίκιο Άνδρο, ένα σπήλαιο στον Παρνασσό όπου τελούνταν οι πρώτες λατρείες. Εντός των ορίων του ιερού βρέθηκαν κατάλοιπα μυκηναϊκού οικισμού και νεκροταφείου. Τα ίχνη κατοίκησης είναι ελάχιστα μέχρι τον 8ο αιώνα π.Χ., περίοδο κατά την οποία επικράτησε οριστικά η λατρεία του Απόλλωνος και άρχισε η ανάπτυξη του ιερού και του μαντίου. Προς το τέλος του 7ου αιώνα π.Χ. οικοδομήθηκαν οι πρώτοι λίθινοι ναοί αφιερωμένοι, ο ένας στον Απόλλωνα και ο άλλος στην Αθηνά, που επίσης λατρευόταν επίσημα και είχε δικό της στέμενος. Σύμφωνα με φιλολογικές μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρήματα, στους Δελφούς λατρευόταν ακόμη η αδελφή του Απόλλωνος Άρτεμις, όπως ειδών ο Διόνυσος, ο Ερμής, ο Ζεύς Πολιεύς, η Υγεία, η Ηλιθιία, θεά του Τοκετού, οι Χάριτες και οι Μούσες, θεές της ποίησης και της μουσικής. Πατέρας των Μουσών ήταν ο Απόλλων. Έτσι η λατρεία τους απέκτησε ιδιαίτερη έγκληση στους Δελφούς, που ήταν το σημαντικότερο κέντρο της Απολλώνιας θρησκείας. Με το ιερό συνδέεται ο θεσμός της αμφικτιονίας, δηλαδή της ομοσπονδίας από 12 φυλές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, που αρχικά αποτελούσε θρησκευτική ένωση, ενώ αργότερα απέκτησε και πολιτική σημασία. Η Δελφική Αμφικτιονία είχε τον έλεγχο της περιουσίας και της λειτουργίας του ιερού. Υπό την προστασία και την διοίκησή της, τον 6ο αιώνα π.Χ. το ιερό εδραίωσε την αυτονομία του έναντι των διεκδικητικών του, πρώτος
ιερός πόλεμος και αύξησε την πανελλήνια θρησκευτική και πολιτική επιρροή του. Το γόητρο και η ισχύ των Δελφών προκάλεσαν 3 ακόμα ιερούς πολέμους στα μέσα του 5ου και στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Ένας τέταρτος ιερός πόλεμος ξέσπασε το 339 π.Χ. στο οποίο αναμίχθηκαν οι Λοκρίτης Άμφισσας και ο οποίος οδήγησε τελικά στην επέμβαση του Φιλίππου στη Νότια Ελλάδα. Κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. μία νέα πολιτική και στρατιωτική δύναμη εμφανίζεται στο προσκήνιο, οι Αιτωλοί, οι οποίοι εκφράζουν τη δυναμική παρουσία τους στο ιερό, με διάφορα αναθήματα δηλαδή, αφιερώματα από το αρχαιοελληνικό ρήμα «ανατίθιμη», δηλαδή «αφιερώνω». Λίγα χρόνια μετά η πόλη των Δελφών δέχτηκε μεγάλες καταστροφές από την επιδρομή των Γαλατών στον ελλαδικό χώρο. Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής κυριαρχίας μετά το 168 π.Χ. οι Δελφοί άλλοτε ευνοήθηκαν και άλλοτε λαϊλατήθηκαν από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, όπως παραδείγματος χάρη από τον Σύλλα το 86 π.Χ. Με την επικράτηση του χριστιανισμού οι Δελφοί έγιναν έδρα επισκοπής, αλλά εγκαταλείφθηκαν στις αρχές του 7ου αιώνα μετά Χριστού, εποχή επέλασης των Σλάβων. Σταδιακά το αρχαίο ιερό επιχωματώθηκε, ενώ πολύ αργότερα πάνω στα θαμμένα ερείπια του εγκαταστάθηκε ένα ολόκληρο χωριό, το Καστρί. Στη νεότερη εποχή, ο χώρος των Δελφών συνδέθηκε με το μεγάλο μας ποιητή Άγγελο Σικελιανό, ο οποίος συνέλαβε την δελφική ιδέα, δηλαδή τη δημιουργία ενός παγκόσμιου πνευματικού πυρήνα, ικανού να συνθέσει τις αντιθέσεις των λαών. Για το σκοπό αυτό, ο Σικελιανός με την συμπαράσταση και την οικονομική βοήθεια της πρώτης συζύγου του Εύα Σπάλμερ, έδωσε πλήθους διαλέξεων και δημοσίευσε μελέτες και άρθρα. Παράλληλα, οργάνωσε τις δελφικές εορτές στους Δελφούς με τις παραστάσεις των τραγωδιών του Εσχύλου Προμηθεύς Δεσμότης το 1927 και Οικέτιδες το 1930. Η δελφική ιδέα περιέλαμβανε επίσης την Δελφική Ένωση, μία παγκόσμια ένωση για τη συναδέλφωση των λαών και το Δελφικό Πανεπιστήμιο. Το 1929 η Ακαδημία Αθηνών απένιμε στο Σικελιανό αργυρό μετάλλιο για τη γενναία προσπάθεια αναβίωσης των δελφικών αγώνων. Ο Άγγελος Σικελιανός που πέθανε στην Αθήνα το 1951 ενταφιάστηκε, όπως επιθυμούσε στους Δελφούς, στο μέρος που λάτρεψε, εκεί που θέλησε όσο κανένας άλλος να δημιουργήσει έναν νέο πνευματικό ομφαλό της γης. Σήμερα η Δελφή είναι μια περιοχή με έντονη τουριστική κίνηση και έχει χαρακτηριστεί ως τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Εκτός του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο και στην ευρύτερη περιοχή μία σειρά ιερών μονών θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Δεύτερον, ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών. Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, σε μία θέση που μόνο οι θεοί μπορούσαν να διανοηθούν και να δημιουργήσουν, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχαία κληροδοτήματα της πατρίδας μας. Το μέγεθος της συμβολής των Δελφών στην εξέλιξη του αρχαίου πολιτισμού είναι κυριολεκτικά ανυπολόγιστο. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο πρώτος που διέταξε την εκτέλεση των πρώτων ανασκαφών στους Δελφούς. Η έρευνα στο αρχαιολογικό χώρο των Δελφών άρχισε γύρω στο 1860 από Γερμανούς. Το 1891 οι Γερμανοί πήραν από την ελληνική κυβέρνηση έγκριση για διεξαγωγή συστηματικών ερευνών και τότε άρχισε η λεγόμενη «Μεγάλη Ανασκαφή». Κατά τη διάρκεια της ήλθαν στο φως εντυπωσιακά ευρήματα, ανάμεσα στα οποία και 3.000 περίπου επιγραφές, οι οποίες αποκαλύπτουν διάφορες πτυχές του αρχαίου δημόσιου βίου. Σήμερα οι εργασίες στο χώρο των Δελφών συνεχίζονται με τη συνεργασία της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Γαλλικής Σχολής με ανασκαφική αλλά και αναστηλωτική δραστηριότητα. Το ιερό του Απόλλωνος με τους θησαυρούς, δηλαδή τα κτίρια στα οποία οι αρχαίες πόλεις κράτη διατηρούσαν τα αφιερώματά τους και τα λατρευτικά αγγεία τους, οι ναοί και ο περίβολος βρίσκονται στη νότια όψη του Παρνασσού, στα δεξιά μας καθώς ερχόμαστε από Αράχοβα. Στο κέντρο του ιερού βρίσκεται ο επιβλητικός δωρικός ναός του Απόλλωνος, ο οποίος χτίστηκε κατά την αρχαϊκή περίοδο σε ένα από τα ελάχιστα επίπεδα σημεία του χώρου. Στην είσοδο του μεγαλοπρεπούς αυτού ναού είχαν σκαλιστεί διάφορα σοφά γνωμικά, όπως τα γνωστά σε όλους μας «Γνώθης αυτών» και «Μηδέν άγαν». Η ιερά οδός που οδηγεί στο ναό έχει και στις δύο πλευρές της τα κτίρια των θησαυρών, διάφορα μνημεία και αναθήματα. Βορειοδυτικά του ναού βρίσκεται το θέατρο με 5.000 θέσεις, όπου τελούνταν οι δελφικές εορτές, οι οποίες είχαν ως κεντρικό θέμα την αναπαράσταση της νίκης του Απόλλωνος επί του τερατόμορφου φιδιού του Πίθωνος. Γι' αυτό και οι σχετικοί αγώνες ονομάστηκαν Πίθια. Τα Πίθια διεξάγονταν κάθε 4 χρόνια. Ήταν η δεύτερη σε σημασία μεγάλη θρησκευτική γιορτή των αρχαίων Ελλήνων μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και περιελάμβαναν αθλητικούς, μουσικούς και ποιητικούς αγώνες προς τιμήν του Απόλλωνος. Λίγο πιο δυτικά και ψηλότερα από το θέατρο βρίσκεται το στάδιο, όπου οι 7.000 περίπου θεατές παρακολουθούσαν τους αθλητές να αγωνίζονται σε διάφορα αθλήματα καθώς και αρματοδρομίες.
Δεξιά της εισόδου το ιερό βρίσκεται... Δεξιά της εισόδου του ιερού βρίσκεται η κασταλία πηγή, στην οποία πλαινόταν η πυθία πριν καθίσει στη θέση από όπου θα προφήτευε. Στην ίδια αυτή πηγή έπρεπε να καθαρθούν και οι ιερείς που ερμήνευαν τους δυσνόητους χρησμούς, αλλά και οι θεοπρόποι. Αυτοί δηλαδή που ζητούσαν τους χρησμούς. Η Κασταλία ήταν μία νεαρή κοπέλα από τους Δελφούς, η οποία προτιμώντας το θάνατο από τον έρωτα του Απόλλωνος γκρεμίστηκε στην πηγή αυτή που τελικά πήρε το όνομά της. Την άνοιξη τα νερά της πηγής ξεχύλιζαν όταν έλειωναν τα χιόνια του Παρνασσού. Αριστερά κάτω από το δρόμο βρίσκεται το ιερό της προνέας Αθηνάς. Πολλά ευρήματα συνηγορούν στο ότι το συγκεκριμένο ιερό ήταν ήδη από τη Μυκηναϊκή εποχή αφιερωμένο σε μία γυναικεία θεότητα. Ο Θόλος, ένα από τα πιο αξιοπρόσεκτα αρχιτεκτονήματα της αρχαιότητας, βρίσκεται δίπλα στον προαναφερθέντα ναό, όμως μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε την χρήση του. Το μαντίο των Δελφών. Στους πρόποδες του Παρνασσού, στο ιδιαίτερα υποβλητικό φυσικό τοπίο που σχηματίζεται ανάμεσα σε δύο θεόρατους βράχους της Φεδριάδες, βρίσκεται το πιο ξακουστό μαντίο της αρχαίας Ελλάδας, το μαντίο των Δελφών, το οποίο άκμασε από τον 6ο μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο χώρος του μαντίου είναι κυριολεκτικά συγκλονιστικός και από την πρώτη κιόλας ματιά καταλαβαίνει ο κάθε επισκέπτης για ποιο λόγο αυτός εδώ ο χώρος ήταν και θα είναι ο ομφαλός της γης. Πυθία ονομαζόταν η εκάστοτε προθιέρια, δηλαδή προθιέρια είναι η πρώτη αίρια του Απόλλωνος στο μαντίο των Δελφών, μέσω της οποίας ο Θεός έδινε τους χρησμούς του. Το όνομα Πυθία μας παραπέμπει στη λέξη Πυθών, αρχαία ονομασία της πόλης των Δελφών και της τοποθεσίας της. Επίσης οι αρχαίοι συνέδεαν το όνομα Πυθία με το ρήμα πινθάνομαι, δηλαδή ζητώ να μάθω κάτι, πληροφορούμε, αλλά και με το ρήμα πείθομαι, δηλαδή σαπίζω, επειδή εκεί αποσυντέθηκε ο πείθον που φώνευσε ο Απόλλων. Πριν από κάθε χρησμοδότηση, η πυθία πλαινόταν, έπινε νερό από την κασταλία πηγή, μασούσε φύλλα δάφνης και ανέβαινε σε έναν τρίποδα, από τη βάση του οποίου έβγαιναν αθυμιάσεις από την καύση διαφόρων βοτάνων εμπλουτισμένων με υψηλές ποσότητες μεθανίου. Η πυθία ερχόταν σε έκσταση και βγάζοντας ασυνάρτηστες κραυγές και λόγους, μετέφερε την χρησμοδότηση του Θεού Απόλλωνος προς τον ενδιαφερόμενο με τρόπο συνήθως λακωνικό, δυσνόητο και ενηγματικό. Οι ιερείς του μαντίου μετέτρεπαν τα άναρθρα αυτά λόγια σε έμετρους χρησμούς με διαφορούμενη σημασία. Ο χρησμός, παραδείγματος χάρη, για τα ξύλινα τείχη που θα έσωζαν την Αθήνα από τον Ξέρξη, από άλλους ερμηνεύτηκε ως καταφυγή στην Ακρόπολη και από άλλους ως ναυμαχία, επειδή τα καράβια ήταν ξύλινα. Συνήθως η πυθία εκλεγόταν από τις ευγενικής καταγωγής παρθένες των Δελφών. Έπρεπε να είναι αγνή και να διατηρεί την παρθενία της. Αργότερα όμως αποφασίστηκε να είναι ηλικίας άνω των 50 χρόνων, επειδή κάποτε είχε απαχθεί
μία νεαρή αίρια. Στα παλαιότερα χρόνια η Πυθία έδινε μόνο έναν χρησμό κάθε Φεβρουάριο. Πρώτη Πυθία του Μαντίου των Δελφών κατά την ελληνική μυθολογία ήταν η Φημονόη. Οι χρησμοί του Μαντίου των Δελφών θεωρούνταν ως οι πιο αξιόπιστοι. Πόλεις, ηγεμόνες και απλοί άνθρωποι έσπευδαν να συμβουλευτούν το Θεό και έπειτα εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους με λαμπρά αφιερώματα που σταδιακά κατέκλυσαν το ιερό. Η φήμη του Μαντίου έφτασε στα πέρατα του κόσμου. Η δέναρξη της λειτουργίας του χανόταν στα βάθη της αρχαιότητας και του μύθου. Πιστεύεται ότι το Δελφικό Μαντίο διατύπωσε καθοριστικές προβλέψεις σχετικά με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος, την αργοναυτική εκστρατεία και τον Τροϊκό Πόλεμο, ενώ επιβεβαιωμένος θεωρείται ο σπουδαίος ρόλος του στην ίδρυση των ελληνικών αποικιών. Ο μεγάλος φιλόσοφος Ηράκλητος 500 π.Χ. υποστήριζε ότι το Μαντίο των Δελφών ούτε απέκρυπτε ούτε απεκάλυπτε την αλήθεια παρά μόνο την υπενισόταν. Για παράδειγμα, όταν ο βασιλιάς Κρίσος της Λιδίας ρώτησε το Μαντίο αν ήταν σωστό να επιτεθεί στην Ελλάδα, η απάντηση που έλαβε ήταν η εξής: «Αν επιτεθείς, θα καταστρέψεις ένα μεγάλο βασίλειο». Ο Κρίσος επιτέθηκε πιστεύοντας ότι το μεγάλο βασίλειο που επρόκειτο να καταστραφεί θα ήταν η Ελλάδα. Το αποτέλεσμα βέβαια δεν ήταν το αναμενόμενο. Η στρατιά του Κρίσου ιτήθηκε και το μεγάλο βασίλειο που καταστράφηκε ήταν το δικό του. Σημειωτέων ότι έκτοτε ο Κρίσος δεν έπαψε να υποστηρίζει τη σοφία και τη διορατικότητα του Δελφικού Μαντίου. Παρακμή του Μαντίου επήλθε με το φιλοσοφικό κίνημα του ορθολογισμού τον 3ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο το τυπικό στη λειτουργία του έμεινε αναλύωτο έως τον 2ο αιώνα μετά Χριστού, την εποχή του Ανδριανού. Τότε επισκέφθηκε το Μαντίο περιηγητής Παυσανίας, ο οποίος κατέγραψε λεπτομερώς πάρα πολλά κατάλοιπα κτηρίων, επιγραφών και γλυπτών. Η διεξοδική περιγραφή του συνέλαβε σημαντικά στην ανασύνθεση του χώρου. Ο τελευταίος χρησμός που δόθηκε ήταν το 362 μετά Χριστού στον Ορυβάσιο, γιατρό του αυτοκράτορα Ιουλιανού, ο οποίος είχε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την ανύψωση του Μαντίου. Μία προσπάθεια όμως που ο ίδιος ο Θεός Απόλλων θεωρούσε πια απεριτή. «Πήγαινε και πες στο βασιλιά ότι το καλά σφυρίλα το δωμάτιο έχει γεμίσει σκόνη. Ο Φίβος Απόλλων δεν έχει πια οίκο ή δάφνη ή γάργαρη πηγή. Ακόμη και η πηγή των αερίων έχει στερέψει και δεν υπάρχει πια». We'll be right back.
395 μετά Χριστού δόθηκε οριστικό τέλος στη λειτουργία του μαντίου. Με διάταγμα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Πρώτου, έκτοτε επί 100 και πλέον χρόνια οι Δελφοί εγκαταλείφθηκαν εντελώς, τελείως. Η ανθρώπινη βαρβαρότητα και η ισοπαίδωση της φύσης ερήμωσαν το ιερό αυτό χώρο, το οποίο το έτος 500 μετά Χριστού άρχισαν να κατοικούν μόνιμα χριστιανοί, που γύρω στο 600 μετά Χριστού σχημάτισαν τη λεγόμενη από τις μεσαιωνικές πηγές πόλη. Η πόλη αυτή δεν υπήρξε αξιόλογη στους αιώνες που ακολούθησαν. Το μόνο που αναφέρεται είναι το όνομα Καστρί, ονομασία του τελευταίου χωριού που υπήρχε εκεί. Το Μουσείο των Δελφών. Το Μουσείο των Δελφών βρίσκεται δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο του ναού και είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας. Στους χώρους του εκτίθενται σημαντικά αγάλματα και αντικείμενα τέχνης, καθώς και ευρήματα αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας. Το κτίριο που στεγάζει το Μουσείο των Δελφών είναι κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο με λιτή γραμμή, σε πλήρη αρμονία με τον αρχαιολογικό χώρο και το φυσικό τοπίο των Δελφών. Καθώς πλησιάζει κανείς το μουσείο, ερχόμενος από τον αρχαιολογικό χώρο, συναντά διάφορα ευρήματα και παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά. Στον εξωτερικό χώρο του μουσείου υπάρχει ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό μοσαϊκό δάπεδο της παλαιοχριστιανικής περίοδου που σώζεται σχεδόν αυτούσιο. Μπαίνοντας στο μουσείο, στον πρώτο χώρο βλέπουμε τον τρίποδα των Δελφών, ένα χαρακτηριστικό τύπο του καθίσματος όπου καθόταν η αίρια πυθία. Επίσης, στον πρώτο αυτό χώρο υπάρχουν διάφορα αναθήματα και μία ασπίδα μεγέθους πραγματικά εντυπωσιακού από την Κύπρο, αφιέρωμα στον Απόλλωνα. Ακολουθώντας τη διαδρομή των εκθεμάτων μπορεί κανείς να δει διάφορα ευρήματα όπως περικεφαλές, κοσμήματα και είδη καθημερινής χρήσης. Στον ευρύτερο χώρο του μουσείου βρίσκονται εντυπωσιακά αγάλματα και απόψεις από τα αιτώματα του ναού και των θησαυρών. Ανάμεσα σε όλα αυτά δεσπόζει η σφίγγα της Νάξου, αφιέρωμα των Ναξίων, η οποία αγέροχη και επιβλητική στέκει σαν φύλακα του μουσιακού χώρου. Επίσης υπάρχουν τμήματα από τα αιτώματα του θησαυρού των Συφνίων, στα οποία απεικονίζονται σκηνές από τη μάχη των Ολυμπίων θεών με τους γίγαντες. Ακολουθώντας τη διαδρομή αυτού του μουσιακού χώρου, ο επισκέπτης θαυμάζει διάφορα ειδόλια και κοσμήματα, μέχρι να φτάσει στην αίθουσα όπου εκτίθενται οι περίφημοι δίδυμοι Κούροι του Άργους, φιλοτεχνημένοι από τον Αργίο Γλύπτη Πολυμίδη, 6ος αιώνας π.Χ.
θύματα αυτά βρέθηκαν σε άριστη κατάσταση και κατά την επικρατέστερη άποψη απεικονίζουν τον Κλέοβη και τον Βίτονα, δύο νεαρά αδέλφια από το Άργος, τα οποία επειδή η μητέρα του Σκυδίπη, η αίρια της Ήρας, είχε καθυστερήσει να πάει στο ναό της θεάς, σήκωσαν την άμαξα με τα ίδια τους τα χέρια και την μετέφερα μέχρι το ναό, διανύοντας απόσταση 8 χιλιόμετρα. Η Κυδίπη προσευχήθηκε στην Ήρα να τους χαρίσει ό,τι είναι πολύτιμότερο στον άνθρωπο. Κουρασμένοι, δύο νέοι αποκοιμήθηκαν στον περίβολο του ναού, αλλά δεν ξύπνησαν ποτέ. Η ηρωική τους πράξη, η αγάπη προς τη μητέρα τους και η ευσέβειά τους προς τη θεά Ήρα τους εξασφάλισαν τη δόξα, την τιμή και σίγουρα την αθανασία. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να προσθέσω ότι ο πατέρας της ιστορίας, ο Ηρόδοτος, αναφέρεται στους δύο αυτούς νέους από το Άργος, στο πρώτο βιβλίο των ιστοριών του, κεφάλαιο 29 έως 33. Όταν κάνει λόγο για τον περίφημο διάλογο ανάμεσα στον Αθηναίο Σόλωνα και τον Λίδο Κρίσο με αφορμή την ερώτηση του Λιδού Βασιλιά προς τον Έλληνα Σοφό σχετικά με τον πιο θεωρεί ως τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο πάνω στη γη. Κατά μία άλλη εκδοχή, οι δίδυμοι αυτοί κούροι απεικονίζουν τους Διόσκουρους που λατρεύονταν από τους Πελοποννήσιους. Διερχόμενοι από την αίθουσα αυτή, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν άλλα εντυπωσιακά γάλματα και μαρμάρινα μνημεία. Εδώ υπάρχουν μετόπες και αετώματα ναών που αναπαραστάνουν σκηνές από την ελληνική μυθολογία και την ιστορία. Οι λεπτομέρειες των απεικονίσεων είναι πράγματι εντυπωσιακές και αποδεικνύουν περίτρανα την ανωτερότητα των αρχαίων Ελλήνων καλλιτεχνών. Σε μία μεγαλύτερη αίθουσα οι επισκέπτες εντυπωσιάζονται από αγάλματα παρατεταγμένα στον τοίχο, πολλά από τα οποία διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Εδώ βρίσκεται και ο περίφημος ομφαλός, ο μεγάλος πέτρινος βράχος, τάφος του Πίθωνος, που υποδήλωνε τη θέση του κέντρου της γης, καθώς εδώ συναντήθηκαν οι δύο αετοί που είχε στείλει ο Δίας από τα πέρατα του κόσμου. Αυτή είναι η τελευταία κύρια αίθουσα του μουσείου, γεμάτη από τεραστίων διαστάσεων αγάλματα και εκθέματα. Καθώς οι έκπληκτοι επισκέπτες βρίσκονται περιτριγυρισμένοι από αυτά τα γιγάντια αγάλματα, δεν μπορεί παρά να ταξιδεύουν με τη φαντασία τους χιλιάδες χρόνια πίσω, τότε που ο ναός ακέραιος μεσουρανίουσε στο ελλαδικό χώρο και οι δελφοί αποτελούσαν το κεντρικό και ιερότερο σημείο της γης. Φτάνουμε στην αίθουσα η οποία έχει διαμορφωθεί για να φιλοξενεί για πάντα το πασίγνωστο άγαλμα του Ινιόχου και μάλιστα μόνο αυτό. Το χάλκινο αυτό άγαλμα βρέθηκε στους Δελφούς και αρχικά αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου συμπλέγματος που απεικόνιζε άρμα με τέσσερα άλογα από τα οποία σώθηκαν μόνο μερικά κομμάτια. Το ύψος του αγάλματος αυτού που αποτελείται από 6 μέρη είναι 1,80. Ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα από τον τύρανο της Γέλας Πολύζηλο το 478 π.Χ. μετά τη νίκη του στις αρματοδρομίες των Πυθίων Αγώνων.
Η λεπτομερή αναπαράσταση του προσώπου και της κίνησης του σώματος είναι εντυπωσιακή. Τα μάτια του Ινιόχου, φιλοτεχνημένα από όνειχα, αναμφίβολα μαγνητίζουν το βλέμμα του επισκέπτη και του δίνουν την εντύπωση ότι ο Ινίοχος παρακολουθεί αδιάκοπα την κάθε κίνηση μέσα σε αυτόν τον υποβλητικό χώρο. Η απόδοση της έκφρασης του προσώπου υποδηλώνει αναμφισβήτητα την διατήρηση της αυτοκυριαρχίας του Ινιόχου καθώς βρισκόταν επάνω στο άρμα. Ολοκληρώνοντας αυτό το κείμενό μου, λέει η φιλόσοφος, νιώθω ανυπότακτη την ανάγκη να παραθέσω ένα από τα πιο όμορφα ποίηματα του μεγάλου μας Νικηφόρου Βρετάκου με τίτλο «Επιστροφή από τους Δελφούς», ένα κυριολεκτικά συγκλονιστικό ποίημα που αναμφίβολα μεταφέρει τον αναγνώστη με έναν τρόπο μαγικό στο ιερό και αθάνατο χώρο των Δελφών. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, να πούμε και να ακούσουμε βέβαια ένα από τα πιο όμορφα ποίηματα του μεγάλου μας Νικηφόρου Βρετάκου με τίτλο «Επιστροφή στους Δελαφούς». Δίπλα μας, πάνω στο άρμα του, ταξίδευε ο Ινίοχος. Ακολουθούσαν πίσω μας οι φεδριάδες. Αντίλαλοι παράξενοι γύριζαν μες τη νύχτα. Μια νύχτα που δεν έμοιαζε όπως τις άλλες νύχτες του κόσμου, τόσο που μπρος της παραμέρισαν ακόμα και οι βασιλικές νύχτες των παιδικών μου χρόνων. Ήτανε τόσο διάφεγγα όλα και ξεχώριζαν τα βουνά τόσο φωτεινά που έμοιαζε σάμπος κάποιος συμπαντικός λαμπαδιφόρος του πυθίου Απόλλωνος, αποσταλμένος, τρέχοντας στα ύψη, να μας συνόδευε φωτίζοντας με έναν πυρσό πάνω μας τον ορίζοντα. Πάνω από τα ελάτια του βουνού, ολόχρυσο παιχνιδίζοντας, έτρεχε ανάλαφρο μαζί μας το δρεπάνι του φεγγαριού, σαν αλαφάκι, ώσπου έδισε τέλος και ο κόσμος άλλαξε σαν πως να γύρισε ο Θεός σελίδα. Σαν πως να γίνε πάνω μας μια παράξενη άνοιξη, ο ουρανός έμοιαζε με κλαδί ανθισμένο. Όρθιος ο Ινίοχος στο πλάι μας πάντα, λάσκαρε κάθε τόσο τα γκέμια, κοίταζε πάνω του το σύμπαν και χαμογελούσε. Βλέπαμε ο ένας τον άλλον παραξενεμένοι, δεν ξέραμε αν ήταν νύχτα στη γη ή μέρα κάπου σε κάποιον κόσμο άλλο, και δεν ξέραμε τι είχε συμβεί πάνω στη γη. Νιώθαμε την ψυχή μας στη σαυρισμένη μουσική. Φεύγαμε και οι καρδιές μας χτυπούσαν όπως το πρωί καμπάνες. Θα τελειώσει. Μέσα μας ζούσαμε ένα φόβο. Τούτο το ταξίδι μπορεί σε λίγο να τελειώσει. Θεέ μου, θα τελειώσει. Και τι θα γίνει
το φως όλο που αναδιπλώνεται και ξεχυλίζει και κυλάει παντού σε μια αναδιάκοπη άμποτη σαν να μην χωράει. Τα πάντα έλαμπαν, σαν πως κεβάδιζαν σιγά σιγά, βαστάζοντας αστέρια και λουλούδια στα χέρια τους. Και για πρώτη φορά νιώθαμε πως υπάρχουν στον κόσμο αυτόν ώρες που είναι έξω από το χρόνο, που δεν ξέρεις πόσο διαρκούνε. Μήνες, χρόνια, αιώνες, που ισογειάζουν όλη μας η ζωή. Ας μην τελειώσει. Χωρίς κουβέντα, χωρίς ψήθυρο, σαν να είχαν οι λέξεις όλες υποθεί, σαν να μην έκανε, σαν να μην ξέραμε καμιά γλώσσα όπως τα αστέρια και τα έλατα του Παρνασσού. Σιωπούσαμε. Ένα δάκρυ είναι μια γλώσσα που μιλεί με αναρρύθμιτες λέξεις. Κάτω από την αγιοσύνη του στερεώματος, όταν γυρνάς από τους δελφούς με μόλις συγκρατημένους τους λιγμούς, νομίζαμε πως κάτι ακούονταν απαλά, σαν πως πάνω από τα στέρη της να παίζει η σαπφό τη λύρα της, ενώ όλα σιωπούσανε κι εμείς και τ' άστρα κι οι ποιητές των αιώνων και τα γέρι, το κοιμισμένο στις ελιές πάνω, και δεν ακούγονταν παρά μόνον οι αντίλαλοι των φεδριάδων που βούιζαν και αντιβούιζαν μέσα σ' όλη τη νύχτα. Τη νύχτα αυτή, την πιο όμορφη της ζωής μας, που ποτέ δεν θα ξανάρθει. Αντίλαλοι που έμοιαζαν σαν πως κάποιος πρωτάγγελος μες στη σιωπή, όρθιος να επαναλάβαινε: «Ω, μάτων δία, τι χρειάζονται οι λέξεις στην αγάπη?» Πέφταν σαν κρίνα οι διάτοντες, οι αντίλαλοι σαλεύαν τις γιασεμιές των ουρανών. Δεν είχε μείνει πόρτα κλειστή, λουλούδι ανάνθιστο, άστρο σβηστό. Χαμήλων εντυμένη όλες τις χαρές της η παντοδυναμία. Και καθώς ταξιδεύαμε, νιώθαμε ως να μην ήταν δρόμος κάτω από τα πόδια μας και γης, σαν να μας πήγαινε λυκνίζοντάς μας πάνω του ένα τρελό ποτάμι. Ξέχυλη θάλασσα, καρδιά, όπου θέλεις πήγαινε μας. Από τα ομορφότερα ποίηματα που έχω διαβάσει ποτέ, από γνωστούς ποιητές μας, Έλληνες ποιητές, είπαμε, το ποίημα έχει τίτλο «Επιστροφή από τους Δελφούς» του μεγάλου μας Νικηφόρου Βρετάκου. 6 λεπτά μετά τις 8 είχα ετοιμάσει και άλλα άρθρα να σας πω, όμως λόγω περάσαμε τις 8 και έχουμε 6 λεπτά μετά τις 8, δεν προλαβαίνουμε, τα αποθηκεύουμε και θα τα πούμε την Δευτέρα. Καλό βράδυ, καλή Ανατολή και ήθε ο υπέροχος, ολοφώτινος, αρχαιολογικός χώρος των Δελφών να κυλήσει σε όλες τις αρτηρίες μας. Γεια σας!